Πατέρας και φίλος πίσω στις φυλακές και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο ιερείς, πίσω στα σπίτια τους. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ερεθύμνου που εκδίκασε την πολύκροτη υπόθεση του κατ' εξακολούθηση βιασμού και κακοποίησης εν όσο ήταν ανήλικος του 20χρονου σήμερα Γιάννη από τα Χανιά με νοητική υστέρηση, έκρινε ομόφωνα τον 68χρονο φίλο του πατέρα του Γιάννη ένοχο για τους βιασμούς κατ' εξακολούθηση, αλλά αθώο για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, ενώ του επέβαλε ομόφωνα ποινή κάθειρξης 15 ετών χωρίς αναστολή, και ως εκ τούτου ο 68χρονος Χανιώτης, που καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, δηλώνοντας αθώος, θα επιστρέψει στις φυλακές Τρυπόλεως. Για τον 67χρονο πατέρα που είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους έως τη δίκη, το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για συνέργεια στους κατ' εξακολούθηση βιασμούς του παιδιού του, όπως επίσης κρίθηκε ένοχος και για την κακομεταχείριση του 20χρονου Γιάννη. Στον πατέρα, που επίσης δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 14 ετών χωρίς αναστέλουσα δύναμη ως το εφετείο, με συνέπεια να πάρει το δρόμο για τις φυλακές Γρεβενών. Να απευθυνθώ σε εκείνους οι οποίοι διαχειρίζονται την προσωπική ελευθερία των ανθρώπων και να πω: πρέπει να είναι πολύ προσεκτικότεροι και να μην προφυλακίζουν ιδιαίτερα με αυτή την ευκολία που προφυλακίζουν. Ο πατέρας θεωρώ ότι ένας πολύ ειλικρινής άνθρωπος, με δικά του όμως σοβαρά προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εγκατέλειψε η μητέρα του παιδιού και τον ίδιο πάνω από 10 χρόνια μέχρι σήμερα. Θεωρούμε ότι στην όλη υπόθεση αυτή δεν αναζητήθηκαν ευθύνες που σίγουρα υπήρχαν και της μητέρας. Για τους άλλους τρεις που κατηγορούνταν για τους δύο ομαδικούς βιασμούς του Γιάννη, τον 72χρονο ιερέα που μάλιστα είναι και θείος του παιδιού, τον 44χρονο ιερέα αλλά και τον 42χρονο αδελφό του τελευταίου ιερέα που είναι άτομο με αναπηρία, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ερεθύμνου τους κήρυξε ομόφωνα αθώους λόγω αμφιβολιών. Στο άκουσμα της απόφασης, οι ιερείς και οι συγγενείς τους ξέσπασαν σε κλάματα μέσα στην αίθουσα, ενώ εκπρόσωποι συλλογικότητων από τα Χανιά, που ήταν εκτός αίθουσας, φώναζαν συνθήματα κατά των δύο ιερέων, την ώρα μάλιστα που ο δικηγόρος Χρήστος Μαρκογεννάκης μιλούσε στα τηλεοπτικά συνεργεία. Είναι κάτι το οποίο το διεκδικούσαν και το φώναζαν από την πρώτη στιγμή. Ελπίζουμε τώρα και η ηθική δικαίωση να επέλθει στην τοπική κοινωνία. Το πλέον αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την ενοχή την αθώωσή του τον κήρυξε ομόφωνα αθώο. Πρόκειται για ένα άτομο με 80% αναπηρία, με τεράστια προβλήματα στη βάδιση και στην κίνησή του, αστάθεια στις κινήσεις του, κάτι το οποίο τον καθιστά αντικειμενικά αδύνατο να διαπράξει τις εις βάρος του κατηγορίες. Την ικανοποίησή του για την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για πατέρα και φίλο εξέφρασε ο συνήγορος για την υποστήριξη της κατηγορίας Νίκος Δουντουλάκης, ο οποίος, όπως είπε, υπάρχουν ακόμα ασάφειες για την αθώωση των υπολείπων κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας πως ο Γιάννης ουδέποτε είπε ψέματα. Εμείς συντηρούμε δεδομένο, σαν θέση δική μας είναι η θέση του παιδιού, ότι ουδέποτε έπλασε κατασκευάσματα, ουδέποτε είπε ψέματα και ουδέποτε ανέρεσε αυτά τα οποία είχε καταθέσει.